Ιησούς ο Ζωοδότης προσλαβών ους ηγάπησε ελεών εις όρος άνηση και τούτους ευλόγησε και τους πατρώους νεφέλη εποχούμενος κόλπους έφεσε ους ουδαμός καταλέλθε. Αυτό λέγει το πρώτο τροπάριο της τετάρτης οδής του δευτέρου κανόνος της αναλήψεως και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος στο ερτοδρόμιό του. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν φανερώνει καθαρά ότι από το όρος των ελαιών αναλήφθηκε ο Κύριος, το δηλώνει όμως με άλλη λέξη, διότι είπε «εξήγαγε δε ο Κύριος αυτούς τους μαθητές έξω έως εις Βηθανία». Και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Λέγοντας ότι εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βηθανία, φανέρωσε το όρος των ελαιών, όπως ερμηνεύει ο Χρυσοκέφαλος Μακάριος, επειδή η Βηθανία πλησιάζει στο όρος των ελαιών. Στις πράξεις όμως, καθαρά φανερώνεται το όνομα του όρους των ελαιών και αναγκαίως συμπεραίνεται η ανάληψη του Κυρίου από το όρος εκείνο. Επειδή λοιπόν ο ίδιος Λουκάς λέγει εκεί στις πράξεις των οποίων είναι συγγραφές για τους Αποστόλους, τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος. Γι' αυτό αναγκαστικά συμπεραίνεται ότι από το όρος των ελαιών αναλήφθηκε ο Κύριος. Γι' αυτό μετά την ανάληψη εκείνου υπέστρεψαν οι Απόστολοι από το όρος των ελαιών στα Ιεροσόλυμα. Αυτά αφού αναφέρθηκαν έτσι, λέει ο ημνογράφος. Ο Ζωοδότης Ιησούς, ο γλυκής και πράγμα και όνομα, αφού έλαβε μαζί του τους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους, τους οποίους αγάπησε από καρδιάς, όπως ο φιλόστρεφος πατέρας αγαπά τα φίλτα τα τέκνα του, ανέβηκε επάνω στο όρος των ελαιών και αφού ύψωσε τα γιασμένα του χέρια, τους ευλόγησε. Και έτσι καθήμενος επάνω σε φωτεινή νεφέλη, έφτασε μαζί με το δικό του το πρόσλημα, δηλαδή με την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε, έως στους κόλπους του πατρικούς, από τους πατρικούς από τους οποίους δεν χωρίστηκε, μολονότι έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό είπε ο Μέγας Αθανάσιος, πανηγυρίζοντας την εορτή, «Κατέβηκε, είπα, και ανέβηκε, μη περιγράφοντας σε τόπο τον ακατάσχετο, δηλαδή μη περιορίζοντας σε έναν τόπο αυτόν ο οποίος είναι άπλιστος, είναι άπειρος, ούτε κανονίζω σε μέρος αυτόν που είναι πανταχού, ούτε ορίζω ότι είναι σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος αυτός που είναι παντού, αλλά πιστεύοντας ότι με το λόγο της οικονομίας να φτάσω τον ακατάλητο, διότι ούτε κατερχόμενος εγκατέλειψε τον ουρανό, ούτε αναβαίνοντας και χωριζόμενος από τη γη εγκατέλειψε εμάς. Διότι λέει ο Κύριος, ουρανόν γάρ και την γη εγώ πληρώ και τον ουρανό και τη γη εγώ την γεμίζω, είμαι πανταχού παρόν». Επομένως, όταν λέμε ότι ανέβηκε και κατέβηκε, το λέμε περιγράφοντας την Θεία Οικονομία. Πήρε την ανθρώπινη φύση και μας συναναστράφηκε και πάλι με την ανθρώπινη φύση επανέρχεται εις τον ουρανό όπου υπήρχε πάντοτε, χωρίς να χωριστεί ποτέ από τον ενουρανής πατέρα κατά τη θεότητα. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης λέει,
όπως ακριβώς κατέβηκε χωρίς να μεταβεί, αλλά αφού συγκατέβηκε, έτσι πάλι επανέρχεται, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας επάνω τη φύση μας την οποία ανέλαβε. Αφού είναι πανταχού παρόν κατά τη θεότητα, όταν λέμε ότι επανέρχεται, σημαίνει ότι με την ανθρώπινη φύση πλέον που είχε προσλάβει, ανέβηκε και την ενθρόνισε, την κάθισε στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο της θεότητος. Γιατί όμως ευλόγησε τους μαθητές του ο Κύριος? Για δύο λόγους, όπως λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος. Ευλόγησε τους μαθητές, ίσως χαρίζοντάς τους έτσι και δύναμη και φρουρό μέχρι της ελεύσεως του Πνεύματος, δηλαδή μέχρι ότου λάβουν το Πνεύμα του Άγιο, τη δύναμη την εξύψους, την οποία και έλαβαν 10 ημέρες μετά από την Ανάληψη, για να έχουν φρουρό και φύλακα και δύναμη, μέχρι τότε τους δίδει ο Κύριος την ευλογία Του. Να ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος, λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος, που ευλογεί ο Κύριος τους Αποστόλους, μάλλον αυτός είναι, διδάσκοντας και εμάς να κάνουμε το ίδιο, όταν αποδημούμε, όταν αναχωρούμε, να παραδίδουμε στις ευλογίες, δηλαδή στη χάρη του Θεού και στην προστασία του Θεού και στη δύναμη του Θεού, εκείνους που είναι υπό την εξουσία μας. Να και ο δεύτερος λόγος. Ωραία είναι και εκείνα που γράφει ο Χρυσοκέφαλος Μακάριος, λέγοντας: αφού ύψωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε. Χέρια τα οποία έκαναν τον κόσμο και είναι παντουργά, είναι αυτά δηλαδή που εργάστηκαν τα πάντα. Με αυτά τα χέρια τους ευλόγησε, με τα οποία πλαστήκαμε προηγουμένως και με τα οποία αργότερα αναπλαστήκαμε για τις θείες οικονομίας, για τις ενανθρωπίσεως και για τις όλης σωτηριώδους οικονομίας. Χέρια τα οποία άπλωσε φιλάνθρωπα στο σταυρό και οι Ιουδαίοι απάνθρωπα στο ξύλο τον σταύρωσαν. Χέρια τα οποία άπλωσε για ευλογία, τα οποία ποτέ δεν έπαυσαν να μας ευλογούν. Γι' αυτό και ευλογώντας ανήρχετο, όχι καταπάβοντας με την ευλογία, αλλά πάντοτε ευλογώντας και καθιστώντας τους ευλογημένους του Πατρός, γιατί και καθιστώντας τους Αποστόλους ευλογημένους του Πατρός, διότι είναι δεξιά του Θεού και δύναμης. Γι' αυτό και αρχίζει να ευλογεί κατά την ανάβαση και να χαρίζει δύναμη για την κατόρθωση της εργασίας των εντολών. Και δεν πάβεται να ευλογεί αυτός που είναι η δεξιά του Θεού και δύναμης, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν πάβεται να ευλογεί, αλλά και ευλογώντας αναλήφθηκε. Και όταν ανέβαινε, ευλογούσε, για να περαμένει για πάντα ευλογώντας τους οικείους και για να τους δωρίζει άφθονη και αόριστη τη χάρη. Δηλαδή, μια χάρη η οποία δεν περιορίζεται. Γι' αυτό, επειδή ο Κύριος ευλογώντας ανήλθε στους ουρανούς, γι' αυτό πιθανόν θέλουν μερικοί και τώρα στο θρόνο της θεότητας καθήμενος να έχει τυπωμένα τα Πανάγια χέρια του σε σχήμα ευλογίας, για να ευλογεί πάντοτε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτό το φρόνημα από τα παραπάνω λόγια φαίνεται ότι έχει και ο αναφερθής Χρυσοκέφαλος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς, αναλήφθηκε ευλογώντας εμάς και συνεχώς μας ευλογεί και τώρα από τον ουρανό μας ευλογεί και μας δυναμώνει και μας φυλάτει. Από εμάς εξαρτάται να δεχόμαστε αυτή την ευλογία, παραμένοντας τηρητές του νόμου Του, παραμένοντας ταπεινοί
και γεμάτη αγάπη για αυτόν και για τον πλησίον. Και έτσι παραμένοντας να αξιωθούμε για τις χάριτός Του και τις ευλογίες Του και τις βασιλείες των ουρανών. Το δε Θεέ δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.